Κυρία Δημητρίου Μαζαγκούη και ο Γινοντάρχης Πενταλιάς, ο κύριος Ιωάννου, η κατάσταση αυτή την ώρα, κυρία Δημητρίου, ποια είναι? Η κατάσταση αυτή την ώρα είναι υπό έλεγχο. Ναι. Είναι υπό έλεγχο, αλλά δεν πάει να είναι για να επιβλέπουμε για τυχόν αναζωπυρώσεις, γιατί υπάρχει κίνδυνος για αναζωπύρωση της Πυρκαγιάς. Πόσοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους? Εδώ στην Αμαργία την κάνει ένας, αλλά στην Πενταλιά νομίζω τα πρώτα σπίτια, με αρκετά σπίτια μετακινήθηκαν ανθρώποι, γιατί μπήκε η φωτιά μέσα στις αυλές τους. Μάλιστα, άρα εκεί στην Αμαργία τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα σε σχέση με την Πενταλιά. Ναι, κοίταξε, η φωτιά άρχισε από έναν κεντρικό αγροτικό δρόμο εδώ στην Αμαργέτη και προχώρησε και πεφτάθηκε προς λεμονωμένες κατοικίες Άγγλους, αλλά ευτυχώς με την άμεση επέμβαση που ήρθαν τα ελικόπτερα οι πυροσβεστικοί, δεν θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο που είπε ότι υπήρχε ένα συνεννοησία, νομίζω ότι θέλω να ευχαριστήσω όλα τα τις υπηρεσίες, γιατί ήρθαν αμέσως, βοήθησαν ελικόπτερα. Ωραία, μείνετε μαζί μας, μείνετε στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε και στον κύριο Ιωάννου. Κύριε Ιωάννου, πόσοι κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις οικίες τους? Κοίταξε, ορισμένοι μεταφέρθησαν σε σημείο συγκέντρωσης που καθορίστηκε προηγουμένως που η πολιτική άμυνα. Ναι. Αλλά λόγω του ότι είχαμε αντιπυρηνικές ζώνες γύρω και ξέρω ότι κινδυνεύσαν άμεσα κατοικίες, όμως είχαμε έναν ωραίο δασούι, να πούμε έτσι, γύρω πράσινο που το χωριό κάηκε εδώ. Κάηκε, εντάξει, είναι και πολλά άλλα που έχουν καταστραφεί, η ζημιά είναι τεράστια, άρα όλοι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους αυτή την ώρα. Ναι, εντάξει, όπως υπάρχουν τάμπα ή πυροσβεστικά οχήματα όλη τη νύχτα, υπάρχουν αζωπυρώσεις που απέμπουν μέσα στη Πυρκαγιά. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο, αλλά η ζημιά γίνεται. Ναι, η ζημιά σίγουρα έγινε, η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη, άρα είναι μια δύσκολη νύχτα. Θα είναι μεγάλη νύχτα για εσάς. Πιθανές αναζωπυρώσεις θα δημιουργήσουν προβλήματα και παραμένουν εκεί αρκετοί πυροσβέστες, φαντάζομαι. Βεβαίως, έχει 15 πυροσβεστικά οχήματα στάπα. 15 πυροσβεστικά οχήματα, μάλιστα. Και όλοι οι κάτοικοι θα διανυκτερεύσουν στα σπίτια τους, κανείς εκτός. Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Να είμαστε σε επιπυρακή. Α, δούμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ για τους δύο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γυρίζουμε σελίδα.